Υπάρχει μια περιοχή στην Ατλάντα, την πρωτεύουσα της Τζόρτζια, που η ιστορία είναι ζωντανή, δίχως φτιασίδια και στρογγυλεμένες γωνίες. Την περπατάς και συνδέεις το τότε με το τώρα. Είναι το μέρος που ξεκίνησε να γράφεται η πιο σημαντική σελίδα του αγώνα για τα δικαιώματα των μαύρων στον Αμερικανικό Νότο. Εδώ ξεφύτρωσε το όνειρο ενός ιερέα ότι μια μέρα τα τέσσερα μικρά παιδιά του θα ζουν σε ένα έθνος όπου δεν θα κρίνονται από το χρώμα του δέρματός τους, αλλά από το χαρακτήρα τους. Η Ατλάντα είναι η γενέτειρα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Γεννήθηκε στο Όμπορν, τη συνοικία των μαύρων της πόλης. Εδώ βρίσκεται το σπίτι του. Είναι το δεύτερο πίσω μου. Εδώ βρίσκεται η εκκλησία των βαπτιστών που ιερουργούσε. Εδώ βρίσκεται και το κέντρο Κίνγκ, ένας χώρος μνήμης και πολιτισμού αφιερωμένος σε εκείνον και το έργο του. Εκεί αναπαύεται σήμερα μαζί με τη σύζυγό του. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά μαζί λοιπόν σε αυτό εδώ το ρεπορτάζ, το οποίο αλλιώς ξεκίνησε, διαφορετικά εξελίχθηκε, καθώς αυθόρμητα πήραν το λόγο συμπολίτες του, μέλη της δικής του κοινότητας και μας λένε πολλά και ενδιαφέροντα. Στη δεκαετία του 30 το Όμπορν απέκτησε τον επιθετικό προσδιορισμό γλυκό. Γλυκό Όμπορν. Και τούτο διότι το χρήμα έρεε άφθονο, γλυκό σαν μέλι στην περιοχή με επίκεντρο την ομώνυμη λεωφόρο, κατά μήκος της οποίας άνθιζε η επιχειρηματική δραστηριότητα των μαύρων. Μάλιστα το 1957 το περιοδικό Fortune χαρακτήρισε την Auburn Avenue ως τον πιο πλούσιο νέγρικο δρόμο του κόσμου. Στον αριθμό 501 της λεωφόρου Auburn γεννήθηκε ο Martin Luther King στο όμορφο κίτρινο διόροφο ξύλινο σπίτι σε στήλ αρχιτεκτονικής βασίλισσας Άννας των παππούδων του από την πλευρά της μητέρας του. Εδώ έζησε μέχρι τα 12 του. Ανατράφηκε σε ένα εξόχως χριστιανικό περιβάλλον, παιδί μιας οικογένειας με οικονομική άνεση, η οποία επιπροσθέτως απολάμβανε του σεβασμού όλων. Ήταν εξαιρετικός μαθητής, ονομαστός στο γυμνάσιο που φοιτούσε για την ευγλωτία του. Ούτε οι γονείς του όμως, ούτε το γεγονός πως σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά των μαύρων ήταν προνομιούχος, κατάφεραν να τον προστατεύσουν από τον ρατσισμό. Τον βίωσε και εκείνος τον στήχιωσε. Το 1963, μετά από αγώνες χρόνων, βασισμένου στη φιλοσοφία της πολιτικής ανυπακοής και της μη βίας του Γκάντι, θα εκφωνήσει τον μνημειώδη λόγο του έναν από τους πιο σημαντικούς στην ιστορία της ρητορικής των Ηνωμένων Πολιτειών, το «Έχω ένα όνειρο», στην Ουάσιγκτον. He is the one that's making us who we are. He's making it possible for us to walk our dreams, go through our dreams, live through our dreams, our kids' dreams. And if it wasn't for him, none of our kids would be having those dreams. Η Τζάνετ Άρμστρονγκ, που όμως προτιμά να την φωνάζουν Sunshine, δηλαδή Λιαχτίδα, είναι εθελόντρια ξεναγός στον ιστορικό σταθμό νούμερο 6 της πυροσβεστικής στην Ατλάντα, στέκει του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ λίγο πιο κάτω από το σπίτι του, τον πρώτο της πόλης που ενέταξε μαύρο στο δυναμικό του το 1963. Μέχρι τότε οι πυροσβέστες ήταν αποκλειστικώς λευκοί. Ο ζόφος των φυλετικών διακρίσεων, οι οποίες ήταν θεσμικά κατοχυρωμένες στη Τζόρτζια, πολιτεία του Αμερικανικού Νότου, ο ζόφος λοιπόν των φυλετικών διακρίσεων είναι παρόν στον ιστορικό σταθμό της Ατλάντα και το μικρό του μουσείο. Στα εκθέματα ξεχωρίζουν οι πινακίδες, λευκοί και έγχρωμοι, καθώς και το διαβόητο πράσινο βιβλίο των νέγρων οδηγών, που είχε καταγεγραμμένες τις επιχειρήσεις εκείνες ανά την επικράτεια, οι οποίες εξυπηρετούσαν μαύρους. What about if you want a hotel, you have a special place that you want to go to for a hotel? What you have to do is make sure it's in this book. Sir, would you like to look at that book? Ma'am, would you like to look at that book? Definitely. Okay. So you look at that book and then it tells you where you can go. Because if it's not in there, then you don't stop. Because if you stop, guess what? You'll get in trouble, right? Yes. So you have to make sure. And they published this book and they had it in a car up until 1963. 2 χρόνια αργότερα, το 1965, οι νόμοι του Jim Crow που επέβαλαν το φυλετικό διαχωρισμό στον Αμερικανικό Νότο έπαψαν να ισχύουν. Οι διακρίσεις όμως, μου λένε η Κρίστιν Ρίτσαρτσον και ο Άλβιν Ρόμπινσον, επισκέπτες και εκείνοι στον ιστορικό σταθμό νούμερο 6 της πυροσβεστικής, δεν έχουν παρελθεί. It's still here. You know, they might let you in the door, but they ain't gonna let you eat what you really want to eat. Mm-hmm. They might give you the job, but they're not gonna give you the respect that goes along with the job. Mm-hmm. And you still have to work even harder now. Then our parents had to work then. You know why? Because we are gaining stride and we are gaining momentum. But the minute that we get close to that line, that finish line, they throw something else out there. So, you know, my question is, when is enough enough? When is enough enough? I don't know. I really don't know what Hawaii is like today, but in 1979, when I was there, trying to go to nightclubs and have fun with, you know, some of my other friends that were also soldiers,
certain clubs, while they wouldn't outright prevent us from getting in, would do things like ask us for 2 or 3 pictured ID cards. Now, who has 3 different pictured ID cards? Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αναπαύεται μαζί με τη σύζυγό του Κορέτα σε αυτό εδώ το γαλήνιο μέρος, στο νούμερο 449 της λεωφόρου Όμπορν. Ακριβώς απέναντι από την κρύπτη και η αιώνια φλόγα, η οποία συμβολίζει τη διαρκή προσπάθεια για υλοποίηση του ονείρου του μεγάλου αγωνιστή για έναν κόσμο ίσων ευκαιριών, δίκαιο και ειρηνικό. Λίγο πιο κάτω στη γωνία των λεωφόρων Όμπορν και Τζάκσον στέκεται η εκκλησία του Εμπενίζερ των Βαπτιστών, όπου ιερουργούσε από το 1959 μέχρι τη δολοφονία του το 1968, όπως ακριβώς έκαναν πριν από αυτόν ο πατέρας και ο παππούς του. Απολύτως συνδεδεμένος με την ιστορία των Κίνκο Ναός, ο οποίος λειτουργεί πλέον μόνο σε ιδιαίτερες περιστάσεις, κουβαλά εκτός από τα καλά και ιδιαίτερα οδυνηρές μνήμες. Όπως θυμίζει ο μιλητής μας, Στέφαν Φέργιουσον, δεν είναι μόνο ότι από εδώ απίφθηναν το ίστατο χέρι στον δολοφονημένο ηγέτη των Μαύρων, αλλά... 1974, another tragedy struck this church and the King family. Martin Luther King Jr.'s mother was shot and killed in this church. And the sanctuary upstairs, one Sunday morning, while she was playing the Lord's Prayer on the organ as they were preparing for morning worship. The organ is still up there. That's not a replica. Το ολοζώντανο μουσείο της Λεωφόρου Όμπορν επισκέπτονται καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι. Πρωτίστως για να δουν το σπίτι που γεννήθηκε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, την κρύπτη που αναπαύεται την εκκλησία του Εμπενίζερ. Αποχαιρετώντας όμως το μέρος, οι συγκεκριμένες εικόνες είναι ίσως οι τελευταίες που σου μένουν. Και τούτο διότι έχει συνειδητοποιήσει κάτι άλλο, πολύ πιο σημαντικό. Ότι το γλυκό Όμπορν, στο οποίο οι Μαύροι ήδη μεγαλουργούσαν τον καιρό που γεννήθηκε ο μικρός Μάρτιν, συνιστά στο σύνολό του μια ιστορία επιτυχίας. Τα δικά τους επιτεύγματα και οι αξίες της οικογένειάς του τον πόλιασαν. Εννοείται πως ήταν ιδιαίτερος και εξαιρετικά πρικισμένος. Ταυτοχρόνως όμως ήταν και είναι γνήσιο τέκνο της ξεχωριστής γειτονιάς του.